είναι υγιή στα επιλύσει. Ναι. Από τη στιγμή που καταλαβαίνετε γιατί δεν μπορούμε να φτιάξουμε. Το καταλαβαίνω, σχολείο. Το καταλαβαίνω, ναι. Αλλά δεν γίνεται να αφήνουμε τον τόπο μας τα σύνορα. Εγώ από αυτό θέλω. Έτσι δεν είναι. Στη λύση της τηλεκπαίδευσης για τους δύο μαθητές γυμνασίου της Γάβδου, την Κέλλη και τον Νικόλα, καταλήγουν στο μέσο της σχολικής χρονιάς η οικογένεια και η κυβέρνηση. Με τον Πρωθυπουργό να δεσμεύεται χθες από το ακριτικό νησί πως τα δύο παιδιά θα αντιμετωπιστούν εισάξια με όλα τα παιδιά της ελληνικής επικράτειας. Θα μας δώσετε έστω το δικαίωμα να δώσουν εξετάσεις στα παιδιά τον Ιούνιο να περάσουν στη Δευτέρα. Κάνουν μαθήματα διαδικτυακά ιδιαίτερα. Πρέπει να γίνει αυτό, δεν μπορούμε να φύγουμε από το νησί. Αυτό θα κοιτάξουμε να το κάνουμε, ξέρετε τη δυσκολία. Ναι. Να δώσουμε τη δυνατότητα επίσης και στα παιδιά τα οποία φοιτούν αυτή τη στιγμή και θέλουν να έχουν πρόσβαση στη γνώση μέσω τηλεεκπαίδευσης να μπορούν να παρακολουθούν μαθήματα και από το νησί. Τα δύο από τα τρία παιδιά της οικογένειας που βρέθηκαν ανάμεσα στην απόφαση των γονιών τους να μην εγκαταλείψουν την εσχατιά της Ευρώπης και στην άρνηση του Υπουργείου Παιδείας να ιδρύσει για εθνικούς εστολόγους γυμνασιακή τάξη στο νησί, παρακολουθούν ιδιαίτερα διαδικτυακά μαθήματα από εθελοντές εκπαιδευτικούς. Προχωράνε πάρα πολύ καλά. Έχουν καθημερινή επαφή με τους καθηγητές τους σε όλα τα μαθήματα και έξτρα μαθήματα. Επισήμως όμως οι δύο μαθητές φαίνονται εκτός εκπαιδευτικού συστήματος. Να αναγνωριστεί το δικαίωμα των παιδιών της στη μάθηση και η επιλογή τους να είναι ακρίτες, ζητά η μητέρα Έφη Γιώργα Καλουγιάκη, η οποία πριν από 16 χρόνια άφησε την Αθήνα για να ζήσει στο νοτιότερο άκρο της χώρας. Τώρα αυτές τις μέρες, ειδικά που υπάρχει έτσι μια ένταση με την Τουρκία και γενικώς όλο τον καιρό, αλλά περισσότερο τώρα πια, πρέπει να κάνουμε κι εμείς ένα βήμα να ενισχύσουμε το νησί και όλα τα κριτικά νησιά. Και ειδικά εδώ πέρα που είμαστε σύνορα, θεωρώ ότι η υγεία και η παιδεία είναι το νούμερο ένα για να μπορέσουμε να κρατήσουμε το νησί ζωντανό, γιατί κάθε χρόνο έχουμε λιγότερους κάτοικους. Οι άνθρωποι που ζουν και δραστηριοποιούνται στο νησί χρειάζονται στήριξη. Ως Δήμος, ο στόχος μας είναι να εξασφαλίσουμε ισότιμες συνθήκες διαβίωσης των δημοτών της Γάβδου με τους δημότες άλλων Δήμων. Αποκομμένοι από την Κρήτη, πολλές φορές για μέρες ή και εβδομάδες, οι ακρίτες στηρίζουν την κάλυψη των αναγκών τους σε ιατροφαρμακευτική περίθαλψη στο γιατρό του νησιού Βασίλη Αμβροσιάδη. Ο ίδιος παλεύει για τις μικρές και μεγάλες ανάγκες των λιγοστών το χειμώνα κατοίκων. Είμαστε 4,5 ώρες από την Παλαιοχωρά. Έχουμε πάρα πολλές μέρες και πολλές φορές απαγορευτικά συνεχόμενα και για 10 μέρες και για καμιά φορά και για 2 εβδομάδες. Στα αιτήματα που έθεσε στον Πρωθυπουργό ο γιατρός του ακριτικού νησιού είναι η προμήθεια πλωτού ασθενοφόρου, η δημιουργία φαρμακείου στα πρότυπα του Καστελόριζου, αλλά και η σήμανση των μονοπατιών για τον περιορισμό των ατυχημάτων. Η αποστολή μου είναι να γίνουν όλα αυτά. Ωραία. Δεν γίνουν όλα αυτά. Νομίζω ότι μπορούμε να βοηθήσουμε. Το χειμώνα όμως τα πράγματα είναι πολύ δύσκολα. Πολύ δύσκολα γιατί έρχονται άνθρωποι απ' έξω, άνθρωποι που δεν γνωρίζουμε το ιστορικό τους, το background τους, δεν ξέρουμε τίποτα για αυτούς. Είναι και κάποιοι άνθρωποι που δεν μιλάνε ούτε ελληνικά ούτε αγγλικά. Η Γάβδος διεκδικεί ένα από τα καινούργια ασθενοφόρα που αναμένεται να προμηθευτεί η υγειονομική περιφέρεια Κρήτης. Μικρά πράγματα για μας είναι πολύ σημαντικά για τους δημότες των ακριτικών μας τοποθεσιών, όπως παραδείγματος χάρη ένα ασθενοφόρο, το οποίο γνωρίζω ότι προμηθεύεστε τώρα ως περιφέρεια, θα πρέπει να έρθει ένα εδώ να στηρίξουμε τα ιατρία μας. Στο μεταξύ, αίσθηση έχει προκαλέσει η ανάρτηση της πρώην Δημάρχου Γάβδου Γκέλης Καλίνικου ότι τέθηκε σε καθεστώς περιορισμού ή επιτήρησης ή παρακολούθησης. Την ημέρα των Θεοφανίων, μαύρα σκοτάδια κάλυψαν τη δημοκρατία στη Γάβδο. Είχα ευγενική παράκληση από αστυνόμο να παραμείνω σπίτι μου μέχρι την αποχώρηση του Πρωθυπουργού από το νησί. Η Γκέλη Καλίνικου έκανε λόγο για στέρηση του συνταγματικού της δικαιώματος για ελεύθερη πρόσβαση στο δημόσιο χώρο. Σε γραπτή δήλωσή του, ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, Πάνος Κουρλέτης, κάνει λόγο για αυταρχισμό χωρίς όρια από τον Πρωθυπουργό απέναντι στην πρώην Δήμαρχο. Η πρωτοφανής αυτή αυταρχική, παράνομη και απαράδεκτη ενέργεια των αστυνομικών αρχών κατά της πρώην Δημάρχου Γάβδου έρχεται να προσθεθεί στο κάδρο των υποκλοπών και του παρακράτους της ΕΥΠ με προϊστάμενο τον ίδιο τον κύριο Μητσοτάκη και στις λίστες Πέτσα για να μην υπάρχει καμία αμφιβολία για ένα πράγμα. Με την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας κινδυνεύει άμεσα η δημοκρατία. Ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Τάκης Θεοδωρικάκος, απαντώντας στον ΣΥΡΙΖΑ, μίλησε για τεχνική τεχνητού διχασμού. Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, με την παρουσία του στη Γάβδο για τον εορτασμό των Θεοφανίων, έστειλε διεθνώς ένα στιβαρό εθνικό μήνυμα προς την Τουρκία,
και ταυτόχρονα ένα ισχυρό μήνυμα ενότητας και αποφασιστικότητας όλων των Ελλήνων. Η αξιωματική αντιπολίτευση δυστυχώς επιχειρεί να το υπονομεύσει με ψέματα και συκοφαντίες για τη στάση της αστυνομίας.